καλησπέρα σας από την Ερτόπεν, την ελεύθερη φωνή της κοινωνίας. Ακούτε την εκπομπή στον αέρα της μοτοσυκλέτας με τον Θανάση Μουρίκη. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτά συμβαίνουν στις live ραδιοφωνικές εκπομπές. Εμείς άλλη μια Παρασκευή είμαστε μαζί να συζητήσουμε για μοτοσυκλέτα με ένα καινούριο καλεσμένο, με ένα αγαπημένο καλεσμένο που έχουμε συζητήσει και παλιότερα σε τηλεοπτική εκπομπή. Αλλά ποτέ με έναν άνθρωπο που έχει κερδίσει το Paris Dakar. Δεν έχεις να τελειώσεις τη συζήτηση και γι' αυτό μαζί μου έχω το φίλο και αθλητή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τον Βασίλη τον Αλφανό, και τον καλησπέριζω. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και. Ελπίζω να έχει ενδιαφέρον η κουβέντα, γιατί θα ταξιδέψουμε τους ακρεατές σε μέρη μαγικά, στις ερήμους του κόσμου. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά βέβαια πριν φτάσουμε στις ερήμους, πριν φτάσουμε στις αμοθύλες τις οποίες δημιουργήσατε με τις μοτοσυκλέτες σας, όχι μόνο το 2003 αλλά και τις επόμενες χρονιές, πρέπει να κάνουμε μία αναδρομή και να γνωρίσουμε, όσοι δεν ξέρουν, κάποια πράγματα πιο ιδιαίτερα, πιο προσωπικά από τον Βασίλη τον Ορφανό. Οπότε θα σου πετάξω τον μπαλάκι να μας πας αρκετά χρόνια πίσω, κάποιες δεκαετίες, γιατί δεν είσαι και πολύ μεγάλος. Είσαι 3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, από ό,τι είδα από το βιογραφικό σου, και να δούμε ο Βασίλης Ορφανός πώς ξεκινάει τη δράση του με τη μοτοσυκλέτα και ποιες είναι και οι επιρροές σου. Ναι, ευχαριστώ καταρχήν για την ερώτηση. Να σας πω ότι οι επιρροές μου ξεκινάνε από τους γονείς μου και από τον πατέρα μου και από τη μητέρα μου, το Μινά και τη Σπυριδούλα Ορφανού, όπου ο μπαμπάς μου 19 χρονών, γεννηθεί το 1940 στο Χαλάνδρη, έκανε διανομή πάγου, στην αρχή με ένα ποδήλατο με μπουαγέν λάστιχο, συμπαγές, αλλά οι κολόνες του πάγου έγερνε και τον έριχνα κάτω πολλές φορές. Α, υπήρχαν τέτοια λάσκα ξεποδήλατο? Υπήρχαν, ναι. Δεν έσκαγε αυτό, ήταν σαν τη μούστο. Δεν έσκαγε, αλλά δεν είχε σταθερότητα μεγάλη. Με αποτέλεσμα 19 χρονών να οδηγάει μια Ρο 12, μια πολεμική μηχανή που έμεινε στην Ελλάδα. Και έτσι έκανε διανομή πάγου. Να πούμε ότι το ηλεκτρικό ήταν σε λίγα σπίτια στην Αθήνα. Και στα ψυγεία, ειδικά το καλοκαίρι, χρειαζόντουσαν τον πάγο. Οπότε έκανε διανομή σε Χαλάνδρη, Βρυλίσια, Παράδεισο Αμαρουσίου, Ψυχικό. Και μετά η μητέρα μου είχε ένα μοτοποδήλατο για να πηγαίνει, επειδή μέναμε στον Παράδεισο Αμαρουσίου, να πηγαίνει να ψωνίζει. Οπότε μετά το ποδήλατο, στα 5 μου, ανακάλυπτα το χώρο του δίτροχου. Του δίτροχου μαγικού με κόσμου. Μηχανοκίνηση όμως, στις αλάνες της περιοχής. Αν δεν κάνω λάθος, είχε τρέξει και στον αγώνα φιλοθέσεις ψυχικού και εκεί πέρα ήταν μία από τις διαδρομές που έκανε και ο πατέρας, όχι βέβαια για να αγωνιστεί. Ο αγώνας είχε τελειώσει το 1929 ουσιαστικά προπολεμικά. Ναι. Μετά όμως έκανε τις δικές του μεταφορές πάγου και σου θύμισε πολλά αυτός ο αγώνας, γι' αυτό και τρέξε. Ήταν regularité βασικά, δεν ήταν αγώνας. Θα σας πω γι' αυτό. Ο μπαμπάς μου έλεγε για κάποιους αγώνες που γινόντουσαν στην Κεσαριανή, όπου είχε πάρει μέρος ο θείος μου Γιάννης Ορφανός, ήταν αυτός που έμαθε σε όλους ακτινολόγηση. Στους τροχούς. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ναι, με αυτόν τον αγώνα της αναβίωσης, ουσιαστικά των πρώτων αγώνων στην Ελλάδα που γινόντουσαν τότε στην περιοχή του Ψυχικού, να πούμε ότι όλα αυτά τότε ήταν αλάνες κάτω από τον Ταμάρι, από το Γαλάτσι. Οπότε υπήρχε η πρόσβαση για να κάνεις κάτι τέτοιο. Και απλώς συγκινήθηκα πολύ, γιατί σε όλους αυτούς τους δρόμους ο μπαμπάς μου είχε περάσει με μία Ρο 12 και είχα την τιμή και την τύχη από την ευγενική προσφορά ενός καλού φίλου του ιδρυτή του Μουσείου της Μοτοσυκλέτας, του Παναγιώτη του Μαριολόπουλου, να μου δώσει μία τέτοια μοτοσυκλέτα για να μπορέσω να συμμετέχω και εγώ μαζί με τους υπόλοιπους αναβάτες. Υπήρχαν πιο βαθιοί λόγοι δηλαδή που βρέθηκες σε ένα σιρκουί της εποχής, έτσι μια αναβίωση εκείνη του σιρκουί. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το έκανα, γιατί για μένα ήταν πολύ συγκινησιακή αυτή η ημέρα λόγω αυτής της αναδρομής σε άλλες εποχές, σε άλλους ανθρώπους, με αφορμή όμως το δίτροχο κόσμο.
Βασίλη, έχει συνδυάσει απόλυτα τον αθλητισμό με τον τρόπο ζωή σου και φυσικά τη μοτοσυκλέτα. Άλλωστε, μιλάμε ότι είσαι αθλητή του μηχανοκίνητου αθλητισμού και θα μπορούσε να βγάλει απ' έξω τη διατροφή σου, τον αθλητισμό σου σε καθημερινή βάση. Και γι' αυτό και είδαμε και κάποια αποτελέσματα που θα φτάσουμε και σε αυτά, που ουσιαστικά ήταν και τα κορυφαία το 2003. Μέχρι να φτάσουμε στο 2003, θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή, αν φυσικά μπορούμε, στο περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο που έχουμε, και να μιλήσουμε λίγο για τις. Για την πορεία, την πορεία σου στο Πανελλήνιο και όχι μόνο, γιατί είδαμε και το 2005 και το 2007 να παίρνεις κάποιες καλές θέσεις στο παγκόσμιο. Ναι. Να πω λοιπόν ότι δεν ξεκίνησα ένα πρωί και είπα τι να κάνω στη ζωή μου, ας τρέξω ένα Ντακάρ. Το Ντακάρ ήρθε μετά από μια πορεία 12 αγωνιστικών χρόνων, από τη στιγμή που πήρα 18 χρονών το πρώτο μου πρωτάθλημα το 1991. Επειδή όμως ήμουν πολύ ανήσυχο στο πνεύμα και είδα ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε να μου προσφέρει αγωνιστικά κάτι παραπάνω, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χρειάζομαι να εξελιχθώ, και η εξέλιξη για μένα ήταν μόνο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έτσι άρχισα να έχω συμμετοχές στους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα, και εκεί φάνηκε όλη αυτή η επαγγελματική πορεία σε μια χώρα που το βλέπε ερασιτεχνικά. Τους αγώνες, αυτό να το πούμε. Έτσι λοιπόν αυτές οι εμπλοκές μου έδωσαν αφενός μεν τα εχέγγυα για φιλίες με ανθρώπους πολύ αξιόλογους στον χώρο της μοτοσυκλέτας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro. Μου άνοιξε τις πόρτες και τις επαφές με κάποιους ανθρώπους και ειδικά στη Γαλλία με την ομάδα του Γαλλικού Στρατού, και αυτές οι θέσεις, η 15η στο παγκόσμιο το 1995, ναι, και μετά το 1997, όπου έτρεξα το μισό παγκόσμιο πρωτάθλημα, 4 από τους 8 αγώνες του πρωταθλήματος, με αποκορύφωμα τη 12η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Enduro, μου έδωσαν, αν θέλετε, εκτός από την άλλη μία όθηση στο να συνεχίσω με ακόμα πιο ζήλο για αυτό που ήδη έκανα στην Ελλάδα, κατάφερα να πάρω 5 πρωταθλήματα σε εγχώριους τίτλους, αλλά δεν έμεινα στα στενά ελληνικά όρια. Για μένα αυτό ήταν το, αν θέλετε, το κέρδος από την εμπλοκή μου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro. Ήταν ότι μπόρεσε να μου ανοίξει άλλους δρόμους και να ξεφύγω από την ελληνική πραγματικότητα, που πολλές φορές δεν ήταν η καλύτερη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όπως είπα και προηγουμένως, να έρθω σε επαφή μετά το παγκόσμιο και μετά από τις Ολυμπιάδες του Enduro, τα International Six Days Enduro, να πούμε για τον κόσμο που ίσως δεν ξέρει ότι είναι εξαήμεροι αγώνες αντοχής. Είναι αγώνας που παίζει ρόλο το endurance, και η μοτοσυκλέτα και ο αναβάτης. Το απόλυτο εντούρο στην απόλυτη μορφή του. Εκεί λοιπόν έχει χρυσό αργύρο χάλκινο. Κατάφερα να φέρω στην Ελλάδα διακρίσεις πάλι για πρώτη φορά που ήρθαν, με χάλκινο το 99 στην Πορτογαλία και το 2001 αργυρό στη Γαλλία, με τη βοήθεια πάντα του Γαλλικού Στρατού σε ό,τι αφορά το assistance μέσα στους αγώνες, τη βοήθεια. Αυτό λοιπόν μου έδωσε μετά και τον τερματισμό στη Γαλλία να βρω ομάδα για τον Ντακάρ, που για μένα ήταν ένα κρυφό μου όνειρο και ένα παιδικό μου όνειρο, γιατί το μότο μου είναι κάνε το όνειρό σου στόχο και το στόχο σου πραγματικότητα. Αν πραγματικά θέλεις κάτι, μπορείς να το κατακτήσεις σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία που κέρδισα από τους αγώνες και από την εμπλοκή. Ναι, Βασίλη, και όλα αυτά τα έχεις αποτυπώσει και στο βιβλίο σου «Ψυχές στην άμμο», στο οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα μέρος του βιβλίου είναι και η βιογραφία σου και η άποψή σου για το κομμάτι των αγώνων και πώς εκφράστηκες μέσα από αυτούς, και γενικότερα όλη σου η φιλοσοφία, όχι μόνο για τη μοτοσυκλέτα, αλλά και για τον τρόπο ζωής που έχεις επιλέξει, γιατί έχεις επιλέξει ένα ιδιαίτερο τρόπο ζωής. Mm-hmm. Είσαι ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, ίσως και μοναχικός, αυτό τουλάχιστον έχω καταλάβει. Δεν σε βλέπουμε πολύ συχνά να εμφανίζεσαι, παρότι έχεις να πεις πράγματα, έχεις κρατήσει μια σιωπή τα τελευταία χρόνια, μπορώ να πω. Επιτρέψτε μου να πω κάτι σε ό,τι αφορά το μοναχικός. Οι άνθρωποι που είναι πρωταθλητές σε οποιοδήποτε άθλημα, είναι πρωταθλητές αυτό που κάνουν και κάνουν πρωταθλητισμό, είναι μοναχικοί άνθρωποι. Εντάξει, αυτό το έχω διαπιστώσει και από άλλους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα ιδιαίτερα σπορ και γενικώς με τον αθλητισμό, και δεν είναι καθόλου περίεργο, γιατί πρέπει να συγκεντρώνεσαι και να βρίσκεις πρώτα απ' όλα τον εαυτό σου για να μπορέσεις να εκφραστείς και αθλητικά μέσα στα τερέν που καλείσαι. Πρέπει να τα έχεις βρει πολύ καιρό πριν με τον εαυτό σου για να μπορέσεις να κάνεις τέτοιες επιδόσεις σε οποιοδήποτε
πάλι το ξανατονίζω άθλημα. Δεν έχει να κάνει με τα στενά όρια της μοτοσικλέτας, έχει να κάνει με οποιοδήποτε αθλητή, πρωταθλητή που έχει βάλει κάποιους στόχους και προσπαθεί να τους κατακτήσει. Αναγκαστικά σε τέτοιο επίπεδο, και όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, αναγκαστικά τότε είσαι μοναχικός. Βασίλη, δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις δώσει συνέντευξη, είμαι σίγουρος γι' αυτό, ειδικά μετά το 2003, και να μην έχεις αναφερθεί στα Ντακάρ. Είναι αδύνατο να φύγουμε από αυτό το mood, από αυτή την ιστορία που ξεκινάει ουσιαστικά από το 2003 με τα καλύτερα αποτελέσματα στην κατηγορία των 400 κυβικών εκατοστών. Sport Production λεγόταν, αν κάνω λάθος. 400 κυβικά δεν είχε να κάνει μόνο με το Production ή Sport Production. Ήμουν πρώτος στα 400 κυβικά, στη μεσαία κατηγορία του πιο δύσκολου αγώνα της γης. Θα πρότεινα, επειδή ξεκινήσαμε λίγο απότομα, να βάλουμε ένα μουσικό κομμάτι, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να εγκλιματιστούμε κι εμείς καλύτερα με τη συζήτηση, να τα βρούμε λίγο περισσότερο. Αλλά πριν περάσουμε στο μουσικό κομμάτι, επειδή παρέλειψα στην αρχή της εκπομπής γιατί δεν μπορούσα να μπω λίγο στις πληροφορίες στον υπολογιστή, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι έχουμε δύο εκδηλώσεις βασικά για τις ερχόμενες εβδομάδες. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι ηλιόλουστο, θα είναι μοτοσυκλετιστικό για βόλτες κτλ. Όμως την ερχόμενη εβδομάδα και η μέρα Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου, θα γίνει μια εκδήλωση που θα τιμήσει τα 90 χρόνια της Ντουκάτη, του εργοστασίου Ντουκάτη, γιατί όπως γνωστό είναι, η Ντουκάτη ξεκινάει να βγάζει μοτοσυκλέτες το 1947 και όχι το 1946 ή 1926. Όμως το εργοστάσιο προϋπάρχει από 90 χρόνια πριν. Παρακαλώ, κάτι να πει ο Βασίλης. Ναι, επισκέφθηκα για αυτό το λόγο για τα 90 χρόνια της Ντουκάτη το εργοστάσιο στο Πόρκο Πανικάλε στην Πολόνια, όπου είχα την τιμή, γιατί το μουσείο το ανακατασκευάζαν για την επέτειο αυτή, να μπω στη γραμμή παραγωγής και να δω αξιόλογα πράγματα, που ουσιαστικά η Ντουκάτη ξεκίνησε από ραδιόφωνα. Ακριβώς. Και στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βομβαρδίστηκε και είδαν ότι οι ανάγκες του κόσμου ήταν για 50 κυβικά δίχρονες κινητήρες που τα βάζαν σε ποδήλατα της εποχής. Πολύ σωστά. Και έτσι ξεκίνησε η Ντουκάτη, μια και το ανέφερες. Και πολύ σωστά, μου άρεσε η παρέμβαση που έκανες, γιατί ουσιαστικά πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία και σε αυτή την όλη ιστορία βασίζεται και η εκδήλωση που θα γίνει λοιπόν στις 18 Δεκεμβρίου στο κτήμα Αναγνώστου, στο Κοροπή. Διοργανωτής της εκδήλωσης, πρέπει να πούμε, είναι το Ντουκάτη Last Club 1990. Είσοδος θα είναι 10 ευρώ. Θα μιλήσουν πρωταθλητές από το χώρο της ταχύτητας, του Πανελληνίου Πρωταθλήματος πάντα. Θα δούμε μοναδικές μοτοσυκλέτες. Θα πιούμε πολύ ωραία κρασιά, αφού μιλάμε ότι θα πάμε σε Ινωπίο και θα φάμε και ωραίους μεζέδες. Οπότε 18 Δεκεμβρίου από τις 12 η ώρα, στο μεσημέρι, κτήμα Αναγνώστου. Αδριανού 69 οι πύλες θα είναι ανοιχτές. Και όσοι φίλοι της εκπομπής επιθυμούν και θέλουν, μπορούν να στείλουν μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, στον αέρα της μοτοσυκλέτας, με μια απλή καλησπέρα και θα κερδίσουν δύο προσκλήσεις. Μπορεί και να είναι τρεις, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είπα για δύο, αλλά έδωσα τρεις προσκλήσεις τελικά. Οπότε, όσοι θέλετε, μπορείτε να στείλετε την καλησπέρα σας και θα πάρετε δωρεάν δύο, ίσως και τρεις προσκλήσεις για το κτήμα Αναγνώστου 18 Δεκεμβρίου. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία μοτοσυκλετιστική εκδήλωση. Να πούμε όμως ότι εκείνη τη μέρα, πάλι από σχετικά νωρίς το πρωί, πριν το μεσημέρι, ξεκινάνε και τα εγκαίνια της Μακάν, το καινούριο συνεργείο, το οποίο είναι στο γνωστό δρόμο στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα μου διαφεύγει πάλι ο οδός, είναι Αχιλλέως, ναι, το θυμήθηκα. Στην Αχιλλέως και στον κάθετο πεζόδρομο, όπου εκεί πέρα θα γίνουν τα εγκαίνια και εκεί θα έχει μεζεδάκια. Θα δούμε το χώρο που θα τοποθετούνται κάγκελα βαλίτσες και ένα νέο συνεργείο, ένα νέο χώρο μοτοσυκλέτας. Βαγγέλης Πίσπας στον ήχο και την κονσόλα και περνάμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Καθυστερήσαμε να μπούμε λίγο στο στούντιο και θα την πληρώσει φυσικά το κομμάτι που βάλαμε. Άλλωστε η εκπομπή είναι πορτρέτου, συζήτηση και ακούτε την εκπομπή στον αέρα της μοτοσυκλέτας με το Θανάση Μουρίκη και το Βασίλειο Ορφανό για απόψε το βράδυ. Μιλάμε φυσικά για μοτοσυκλέτες, πολύ σκόνη και σκόνη από την έρημο, γιατί εδώ μιλάμε τώρα για Ντακάρ και βρισκόμαστε στην ιδέα του Ντακάρ. Και ταξίδεψέ μας, κύριε Βασίλη Ορφανέ, στο πώς ξεκινάει όλο αυτό το παραμύθι που σε φέρνει στην πρώτη θέση το 2003. Για μένα, όπως είπα και πριν, ήταν ένα παιδικό όνειρο του Ντακάρ. Όχι για κάποιο άλλο λόγο, απλώς ήθελα να είμαι ο πρώτος Έλληνας που όχι μόνο θα συμμετέχει, αλλά θα τερματίσει με αξιώσεις σε ένα τέτοιο αγώνα, και η πορεία των αγωνιστικών μου εμπλοκών ήταν με σκοπό κάποια στιγμή να έρθει το πλήρωμα του χρόνου που όχι μόνο θα τερματίσω, αλλά θα φέρω και κάποια διάκριση για τα ελληνικά χρώματα. Αυτό ήταν βαθιά τυπωμένο μέσα μου και όχι στα λόγια, αλλά με πράξεις. Δεν το έλεγα πουθενά, το κυνήγαγα όμως με αποκορύφωμα το 2003 να είναι η πρώτη ελληνική ομάδα, μάλλον ένα ναυάτι, φίλο και συναθλητή, που δυστυχώς δεν ζει, δεν είναι ανάμεσά μας, τον Λουκάτο Γιανακούλη. Το οργανώσαμε, ο Ριβάτης εκείνος, τον προπόνησα 1,5 χρόνο
με ίδιες μοτοσυκλέτες, τον έβαλα στην ίδια ομάδα, γαλλική ομάδα, με τεχνική υποστήριξη. Και έτσι μας βρίσκει 1η Γενάρη, γιατί να πούμε τον Dakar ξεκινάει πάντα πρωτοχρονιά, την ώρα που όλος ο κόσμος είναι στο σπίτι του και προετοιμάζεται για το ρεβεγιόν. Κάποιοι ανήσυχοι αναβάτες, οδηγοί και αυτοκινήτων και φορτηγών ξεκινάνε. Παλιά ξεκίναγε από το Τροκαντερό, κάτω από τον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι. Με την πορεία των χρόνων άλλαξε αυτό. Και μας βρήκε στη Μασσαλία 1η Γενάρη να ξεκινάμε τη δική μας εμπλοκή σε έναν αγώνα που ουσιαστικά ήταν, αν θέλεις, να χρησιμοποιήσω τη λέξη ταμπού, να χρησιμοποιήσω τη λέξη αδύνατο να γίνει για τα ελληνικά δεδομένα. Εμείς ήμασταν εκεί με τους καλύτερους αναβάτες του κόσμου, αυτούς που διαβάζαμε στα περιοδικά, αυτούς που βλέπαμε στην τηλεόραση, και μας φαινόταν ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Για μένα όμως στη ζωή μου δεν υπάρχει το «δεν μπορώ». Όπως είπαμε και πριν, κυνηγάμε τους στόχους μας με πολλή προσήλωση και συγκέντρωση. Γιατί επέλεξες μια μοτοσυκλέτα αερόψυκτη να τρέξεις σε έναν αγώνα με τόσο υψηλές θερμοκρασίες? Γιατί η έρημος θέλει απλές λύσεις. Και οι απλές λύσεις και αξιόπιστες λύσεις. Και αν δείτε πραγματικά ποιες μοτοσυκλέτες τερματίζουν σε έναν αγώνα σαν τον Dakar, ποια οχήματα και ποια αυτοκίνητα, είναι αυτά που είναι δοκιμασμένα και με λίγα βοηθητικά ηλεκτρονικά συστήματα. Γιατί η έρημος, δεν μπορείτε να φανταστείτε, σε μια αμοθίελα, έχω τρέξει με στη Μαυριτανία με αμοθίελα 7 μέρες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει, όχι μόνο στον κινητήρα αλλά και στα υπόλοιπα ηλεκτρικά μέρη μιας μοτοσυκλέτας. Από τη γενικότερη εμπειρία σου και στους αγώνες εντουρό, η απλότητα πρέπει να υπάρχει όχι μόνο σε ένα Dakar, σε μια μοτοσυκλέτα, αλλά και σε έναν οποιοδήποτε ειδικά αγώνα. Ειδικά σε ένα τέτοιο αγώνα που, για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, γιατί μιλάμε τώρα έτσι για τον Dakar, αλλά ίσως ο κόσμος να μην ξέρει, να πούμε ότι είναι περίπου 10.000 χιλιόμετρα μες στην έρημο. 10.000 χιλιόμετρα είναι να πας. Να δώσουμε μια τάξη μεγέθους από εδώ με αεροσκάφος να φύγεις από την Αθήνα και να πας στον Buenos Aires. Αυτή η απόσταση είναι 10.000 χιλιόμετρα. Φανταστείτε ότι την κάνεις λοιπόν με δύο τροχούς μέσα στα πιο αφιλόξενα μέρη του πλανήτη, που είναι η έρημος, Σαχάρα. Μιλήσε μας για θερμοκρασίες λίγο που αναπτύσσονται. Θερμοκρασίες το βράδυ 0 βαθμοί Κελσίου και κατά τις 12 το μεσημέρι αγγίζουν και ξεπερνούν πολλές φορές τους συν 45. Φανταστείτε όμως ότι κάποια βράδια που ξεκινάγαμε 2 ώρα τα ξημερώματα, γιατί δεν έφτανε η μέρα για να καλύψουμε μια απόσταση 1055 χιλιόμετρων ειδικής διαδρομής, είναι να πας Θεσσαλονίκη και να γυρίσεις, ξεκινώντας λοιπόν 2 ώρα τα ξημερώματα με 0 βαθμούς Κελσίου, με 100 χιλιόμετρα ταχύτητα που κινείσαι, είναι το chill factor, όπως λέγεται, από τη ροή του αέρα που σε παγώνει. Αυτό αντιστοιχεί με μείον 30, είναι πολικό ψύχος. Στο 1 τέταρτο λοιπόν δεν αισθανόσουν χέρια, πόδια, όσο και καλά εξοπλισμένος να ήσουν, σε ό,τι αφορά την στολή του αναβάτη. Και έχοντας και πρέπει να διανύσεις 1055 χιλιόμετρα σε μία μέρα, καταλαβαίνεις ότι το Dakar δεν είναι αγώνας αντοχής μόνο, είναι αγώνας ψυχής. Είναι αγώνα που πρέπει ειδικά οι αναβάτες των μοτοσυκλετών, γιατί κάνουν την πιο δύσκολη δουλειά, γιατί είναι και πλοηγή, είναι άγνωστη η διαδρομή σε όλους. Ο οργανωτής μας δίνει το roadbook της επόμενης ημέρας και πρέπει να κινηθείς με υψηλές ταχύτητες σε άγνωστες διαδρομές. Προπόνηση που έκανες πριν βρεθείς στο τέρεν το αγωνιστικό? Προπόνηση έκανα στην Ελλάδα, όπου μία μέρα προπόνησης θα σας πω ότι είχα διανύσει 750 χιλιόμετρα από συνδέοντας την Αθήνα με τον Παρνασσό, Βαρδούσια, Αντίριο, Αρτοτίνα, Αντίριο, στερεά Ελλάδα λοιπόν, και μετά πέρναγα απέναντι στην Πελοπόννησο, κάτω από την Πάτρα, από την Καλόγρια μέχρι την Κυπαρισσία, είναι η μεγαλύτερη ελληνική αμόλοφη που έχουμε στη χώρα μας. Εκεί το έκανα αυτό το κομμάτι, το είχα ενώσει και έκανα 2-3 φορές πάνω κάτω. Αυθημερών διαδρομή μιλάμε τώρα. Και μετά γύριζα από ορεινή Αρκαδία, ορεινή Κορινθία, έβγαινα στην Ελευσίνα, στα Γεράνια Όρη, και από εκεί Ελευσίνα και έφτανα στο Μαρούσι μέσα από την κατασκευαζόμενη τότε Αττική Οδό που δούλευα σαν μηχανολόγος σε μια μεγάλη τεχνική εταιρεία, και τερμάτιζα την προπόνησή μου στο Παράδεισο Αμαρουσίου, 750 χιλιόμετρα σε μία μέρα. Σε πόσες ώρες το έκανες αυτό?
Αυτό σχεδόν 16 με 18 ώρες ανάλογα πόσες φορές θα έκανα το πάνω κάτω στην Κυπαρισία. Όταν έτρεξε τον αγώνα στον Ντακάρ, αυτό πιστεύεις ότι ήταν σημαντική, η προπόνηση ήταν κοντά στις αληθινές συνθήκες? Ήταν ένα μέρος της προπόνησης, γιατί εδώ να πούμε ότι δεν ήταν μόνο η μοτοσυκλέτα, ήταν και με ποδήλατο, που ξεκινήσαμε με 50 χιλιόμετρα τη μέρα προπόνηση, με ένα πρόγραμμα ειδικό με δύο διπλές προπονήσεις 6 μέρες τη βδομάδα και μία μέρα ρεπό την Κυριακή, δεν έβγαινα καθόλου στο βουνό, όπου μου το είχε βγάλει ο προπονητής της γαλλικής ομάδας του στρατού, που είχε τρέξει 30 κάρμα, ήξερε σαν αναβάτη, και έτσι μου έβγαλε πρόγραμμα προπόνησης με σκοπό να ρίξουμε τους σφιγμούς τους καρδιακούς 20 με 30 σφιγμούς το λεπτό, να πέσουν κάτω σε ό,τι αφορά την απόδοσή μου μέσα στην έρημο. Αυτό το καταφέραμε με πολύ ειδική προπόνηση, με αποτέλεσμα ενώ ένας αντίπαλός μου αναβάτης χρειαζόταν 160-170 παλμούς το λεπτό για να περάσει μια συγκεκριμένη διαδρομή, εμείς ήμασταν 20 με 30 σφιγμούς κάτω. Και για να το πούμε σε στίβο, το Ντακάρ είναι ένας μαραθώνιος που μέσα στο μαραθώνιο έχεις εκρήξεις 400. Αυτό είναι αδιανόητο να το κάνεις σε στίβο. Και επειδή έχω τρέξει τον επαιτειακό μαραθώνιο των 42 χιλιόμετρων για τα 2.500 χρόνια από τη μάχη του Μαραθώνα, μπορώ να σας πω από μέσα ότι το Ντακάρ είναι 19 μέρες, 19 μαραθώνιοι. Όποιος έχει τρέξει μαραθώνιο μπορεί να καταλάβει τι συζητάμε αυτή τη στιγμή. Πόσα κιλά έφυγες από τον Ντακάρ όταν τελείωσε? Μετά από κάθε Ντακάρ, γιατί έχω 6 συμμετοχές, 4 φορές έχω περάσει Σαχάρα και 2 την Ατακάμα τα τελευταία χρόνια που μεταφέρθηκε στη Λατινική Αμερική, γυρίζω στον τερματισμό 8 με 10 κιλά πιο ελαφρύς από ό,τι ξεκινάω. Μιλάμε για αρκετές θερμίδες την ημέρα και τι τρώγατε? 8.000 θερμίδες κάθε μέρα, όσες χρειάζεται και ένας ποδηλάτης που συμμετέχει στο ποδηλατικό γύρο Tour de France στη Γαλλία. Energy bar τρώγατε κατά τη διάρκεια της οδήγησης, όσο χρόνο σας έμενε για να... Όχι, όχι. Τα energy bars μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε μόνο κατά τη διάρκεια των ανεφοδιασμών, όπου εκεί είχαμε νεκρό χρόνο ενός τετάρτου. Σε υγρή μορφή στην πλάτη κουβαλάγαμε στα camel bag. Έχει βγει και η ονομασία από τις καμήλες που έχουν στην καμπούρα τους, κουβαλάνε ό,τι χρειάζονται για να διασχίσουν την έρημο και αυτές. Έτσι λοιπόν είχαμε σε υγρή μορφή ό,τι χρειάζεται ένας ανθρώπινος οργανισμός για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες για τον άνθρωπο. Πριν περάσουμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα, σε ρωτήσω κάτι που νομίζω θα είναι μεγάλη απορία και για το κοινό που μας ακούει. Πώς σου φάνηκε ο πρώτος αμόλοφος, αυτό το τέρας που είδες μπροστά σου, που ήταν και η πρώτη φορά, δεν είχες κάτι αντίστοιχο συναντήσει? Να σας πω ότι έχω περάσει στη Λιβύη, ήταν η ψηλότερη αμόλοφη στην Σαχάρα. Για τι ύψος μιλάμε? Από 500 μέτρα ύψος η αμόλοφη και πάνω. Και στην Ατακάμα όμως έχουμε κατέβει από αμόλοφο που άγγιζε τα 1500 μέτρα. Με μία κατάβαση βγήκαμε στον Ειρηνικό ωκεανό και συγκεκριμένα στα σύνορα Χιλής Περού. Δεν βουλώσαν τα αυτιά σας? Επειδή δεν έβλεπα μέσα στους αμόλοφους, ξέρεις, όταν ανεβαίνεις έναν αμόλοφο δεν ξέρεις τι έχει από κάτω. Και αυτό είναι ένα μυστικό και μια τεχνική που πρέπει να την προσαρμόσεις γιατί ο αμόλοφος κόβεται, μπορεί να είναι γκρεμός και να μην μπορείς να κατέβεις. Έτσι λοιπόν το μυστικό είναι να πλανάρεις σαν σερφίστας που περνάει ένα πολύ μεγάλο κύμα. Το κύμα όμως αυτό μπορεί να είναι, φανταστείτε, γιγαντιαίους αμόλοφους. Όταν λοιπόν φτάσεις στην κορυφή, πρέπει εκεί να σβήσεις ουσιαστικά την ταχύτητά σου, να δεις τι έχει από κάτω για να μπορέσεις να ξεκινήσεις την κατάβαση. Όταν λοιπόν έφτασα στην Ατακάμα, να πούμε ότι η Ατακάμα είναι η τρίτη μεγαλύτερη έρημος του πλανήτη και το πιο άνυδρο μέρος στη Γη, γιατί έχει να βρέξει πάνω από 20.000 χρόνια, και η NASA εκεί προσομοιάζει συνθήκες με του κόκκινου πλανήτη του Άρη. Εκεί λοιπόν όταν βγήκα στην κορυφή και είδα που έπρεπε να κατέβω, πραγματικά με έπιασε ένα δέος, γιατί είχα παρακολουθήσει κάποια πλάνα κάποια στιγμή στο πώς είναι η Ατακάμα
Και μετά δεν πίστευα στα μάτια μου ότι είμαι σε εκείνο το σημείο και έπρεπε να κατέβω αυτή την πολύ μεγάλη απόσταση με κλίση πάνω από 45 μοίρες. Οπότε ουσιαστικά δεν μπορείς να βάλεις μικρή ταχύτητα, έπρεπε να είσαι συνέχεια σε... ανοιχτό γκάζι. Με ανοιχτό γκάζι για να μπορέσει ο πίσω τροχός να σπρώχνει και να κατεβαίνεις. Και φανταστείτε ότι εκείνη την κατάβαση πρέπει να ξεπέρασα τα 150 χιλιόμετρα σε ταχύτητα για να αγγίξω τις ρόδες μου στα παράλια του Ειρηνικού ωκεανού. Από Ατλαντικό εκείνη τη χρονιά βγήκαμε Ειρηνικό και από Ειρηνικό ξανά Ατλαντικό πίσω στο Buenos Aires, όπου είχε γίνει και η κίνηση στον Dakar του 2009. Εμένα με ταξίδεψες και στον Άρη και στην Ατακάμα. Βαγγέλης Πίσπα στον ήχο και την κονσόλα, να ξυπνήσουμε και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Και έχουμε έρθει από την έρημο της Ατακάμα μαζί με τον Βασίλη τον Ορφανό. Μεγάλες εκκλήσεις, μεγάλες κατηφόρες, Ειρηνικός ωκεανός. Το Dakar όμως δεν τελειώνει για σένα το 2003. Έρχεσαι φυσικά στην πρώτη θέση. Και λέω φυσικά γιατί έχουν περάσει 13 ολόκληρα χρόνια από τότε. Το έχουμε περάσει. Πώς περνάνε τα χρόνια, Συνεχίζεις όμως το Dakar. Έχεις και τις επόμενες χρονιές συμμετοχές και μάλιστα έχεις και μια πέμπτη θέση. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε. Η πέμπτη θέση είναι πολύ σημαντική. Υπάρχει τερματισμός. Έχουμε και 400η θέση. Ναι, υπάρχουν άλλοι τρεις τερματισμοί. Μιλήσουμε λίγο για τους επόμενους αγώνες, αν θέλεις. Βεβαίως. Να πούμε ότι όταν κέρδισα στο Dakar το 2003, ουσιαστικά με μια μοτοσυκλέτα μικρή σε υποδύναμη αλλά πολύ αξιόπιστη, ουσιαστικά έπαιξα το παιχνίδι του λαγού με τη Χελώνα, όπου εγώ τι ήθελα, να ήθελα να έχω περισσότερες πιθανότητες τερματισμού ό,τι αφορά την πιστή μου σύντροφο, τη μοτοσυκλέτα μου, και ήθελα να μην με αφήσει με στη διαδρομή. Οπότε δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Μπορεί να είχα μια αδύναμη σχετικά μοτοσυκλέτα σε υποδύναμη και όχι πολλά κυβικά, μόλις 400, αλλά πολύ αξιόπιστη. Δεν σου έλειψε η δύναμη κατά τη διάρκεια του αγώνα ούτε μια στιγμή? Μου έλειψε, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Και να πω επίσης ότι όταν ξεκίνησα την καριέρα μου με ένα XR200, που δεν είχε και αυτό υποδύναμη, μόλις 14 ύπους στο πίσω τροχό, ουσιαστικά με έμαθε και όλη μου αυτή η θέληση, η έλλειψη υποδύναμης, να οδηγάω παντού full open, τερμαγκάζι όπως λέμε στη μοτοσυκλέτα, full open. Αυτό μου έμαθε κάποια άλλα πράγματα, να οδηγάω με φόρα. Και επειδή δεν είμαι aggressive οδηγός, είμαι απέναντίας στο άλλο άκρο, smooth, αέρας, κινούμε με αυτή τη ροή, χωρίς να καταπονώ τη μοτοσυκλέτα μου, αλλά παίρνοντας τα μέγιστα από αυτά που μπορεί να μου αποδώσει. Και εδώ να μου επιτρέψεις να πω ότι η μοτοσυκλέτα έχει ψυχή. Και όχι μόνο έχει ψυχή, αλλά μου μιλάει όταν οδηγάμε μαζί. Έχουμε μια τέτοια σχέση μετά από τόσες ώρες. Και τέτοιες συνθήκες, όχι μόνο ο χρόνος, αλλά είναι και συνθήκες τέτοιες που πλέον γίνεται προέκταση του εαυτού η μοτοσυκλέτα. Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μπορεί να παρεξηγηθούμε τώρα λέγοντας τέτοια πράγματα, αλλά πραγματικά είναι μια προέκταση του εαυτού μου η μοτοσυκλέτα. Αισθάνομαι τις αναρτήσεις, μου μιλάνε οι αναρτήσεις, μου μιλάνε η τροχή, μου μιλάει ο κινητήρας, μου μιλάει ο σκελετός, μου μιλάει το ψαλίδι. Είναι πολύ σημαντικό να έχει σχέση ένας οδηγός αγώνων με τη μοτοσυκλέτα του, και γιατί δεν την καταπονεί περισσότερο. Και δεν είχα πτώσεις. Πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν, οι πτώσεις σε έναν αγώνα σαν τον Dakar μπορεί να σου δημιουργήσουν από ένα πολύ μικρό πρόβλημα που να επεκταθεί και να γίνει πολύ μεγάλο, εκτός από τραυματισμό, αλλά και να πάθει κάποια ζημιά η μοτοσυκλέτα, ειδικά στο εμπρόστιο μέρος, όπου είναι όλα τα όργανα πλοήγησης, πηξίδες, ηλεκτρονικές πηξίδες, το roadbook, τα trip master. Τα trip master είναι αυτά που καταγράφουν τα χιλιόμετρα, ουσιαστικά όλα τα όργανα που εμάς μας βοηθούν να βρούμε τη σωστή πορεία μέσα στην έρημο. Έτσι λοιπόν, όταν κέρδισα το 2003, αν θέλεις, δεν έμεινα εκεί, και τη δεύτερη χρονιά που ακολούθησε το 2004, ένας καθηγητής μου, όταν με είδε, μας έκανε μηχανολογία, μου λέει, μα γιατί πας ξανά αφού κέρδισες? Και του λέω, πάω να υπερασπιστώ τον τίτλο μου. Όταν το άκουσα αυτό, μου λέει, πω τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό που μου είπες, να πας και να κάνεις πάλι ό,τι καλύτερο μπορείς. Βέβαια, εκείνη τη χρονιά να πούμε ότι ήμουν τρίτος πίσω από δύο εργοστασιακούς οδηγούς, τον Γκρατσιάνι KTM και τον Φρετινιέ Yamaha Γαλλίας, και πίσω ουσιαστικά ένας αναβάτης με μικρύτερης υποδύναμης μοτοσυκλέτα, γιατί είχε ήδη μεγαλώσει η κατηγορία κατά 50 κυβικά, είχαμε πέσει στα 450, και να πούμε ότι είναι και πλέον η μόνη κατηγορία που αγωνίζεται πλέον τα τελευταία χρόνια στον Dakar, δεν έχει μεγαλύτερες μοτοσυκλέτες.
Ήμουνα τρίτος πίσω από αυτούς, όταν όμως τρεις μέρες πριν τον τερματισμό μια σπασμένη ανάρτηση, πίσω ανάρτηση, με οδήγησε στο να έχω μια επώδυνη πτώση με κάταγμα στο ακρόμιο, στο αριστερό μου ακρόμιο, και ουσιαστικά να με ακινητοποιήσει, αλλά δεν ακινητοποίησε την θέλησή μου για τερματισμό, όπου παίρνοντας με το ελικόπτερο σαν τραυματία, το ιατρικό ελικόπτερο του αγώνα, παρακάλεσα τον πιλότο να με κάνει, να μου κάνει ένα κύκλο πάνω από, την, από το σημείο της πτώσης, γιατί ουσιαστικά εγώ τότε είπα στον εαυτό μου ότι ήρθες πάλι στην πηγή και δεν ήπιες νερό και του χρόνου πρέπει να ξαναπεράσεις από εδώ, με αποτέλεσμα το 2005 να έχω την τρίτη μου στη σειρά συμμετοχή και να τερματίσω πέμπτος στην κλασική διαδρομή, γιατί την πρώτη χρονιά πήγε ανατολικά τον Ντακάρ, περάσαμε τη Λιβύη, την Τινησία, τη Λιβύη, την Αίγυπτο, και να πούμε ότι η Λιβύη άνοιξε τα σύνορά της μετά από 25 χρόνια ο Καντάφη τότε για να περάσει τον Ντακάρ, γιατί τέτοια δύναμη έχει ο αγώνας του Ντακάρ. Οι οργανωτές δέχονται πολλές προσκλήσεις από χώρες ώστε ο αγώνας να περάσει από εκεί. Είναι μεγάλο γεγονός, μεγάλη διαφήμιση για τις χώρες και είναι μεγάλη τιμή και έγκλη από εκεί που περνάει ο συγκεκριμένος αγώνας. Γι' αυτό και τώρα τα τελευταία χρόνια που μεταφέρθηκε στη Λατινική Αμερική, να ξέρετε ότι πολλές χώρες προσπαθούν με κάθε τρόπο και μέσο, είτε είναι Υπουργεία Πολιτισμού, είτε τα Υπουργεία Αθλητισμού, αλλά και Πολιτισμού και Προβολής της κάθε χώρας που περνάει το Ντακάρ, να θέλουν να περάσει ο αγώνας έστω και με ένα ετάπ από τη χώρα τους. Είναι καλοδεχούμενος ο θεσμός. Ναι, γιατί βοηθάει και τις χώρες, βοηθάει και τους ανθρώπους, βοηθάει και πάρα πολύ κόσμο που έχει ανάγκη. Και ειδικά στην Αφρική, όπου, όπου πέρναγε ο αγώνας, γινόντουσαν και κάποια αντισταθμιστικά, αν μπορώ να το πω, έργα, όπου είτε αυτά ήταν σχολεία, είτε πηγές πόσιμου νερού και κάποια άλλα πράγματα που ο αγώνας βοηθούσε. Δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα δεν έχουμε καταλάβει την αξία της μοτοσικλέτας μέσα από τους αγωνιστικούς θεσμούς που υπάρχουν. Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε καταλάβει πολλά πράγματα, και όχι μόνο για τη μοτοσικλέτα, δεν έχουμε καταλάβει τι μπορεί να προσφέρει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός σε μια χώρα που από τις 365 ημέρες του χρόνου, οι 300 τουλάχιστον είναι με ηλιοφάνεια. Θα μου επιτρέψεις, δεν μπορώ να μην αναφερθώ ότι έχουμε στην Ελλάδα το Ελλάς Ράλι που έγινε στη Βόρεια Εύβοια και στη Στερεά Κεντρική Ελλάδα φέτος, και θα πάρει εκκίνηση και για πέρσι, συγγνώμη, και θα πάρει εκκίνηση και για φέτος από την Ορεινή Ναυπακτία. Είναι ένας αγώνας που έρχονται αναβάτες από το παγκόσμιο στερέωμα και άνθρωποι που έχουμε δει και στον Ντακάρ που μπορεί να εξαγωνιστεί και μαζί τους. Σημασία έχει ότι γίνονται προσπάθειες, δεν πρέπει να το αγνοούμε αυτό σε καμία περίπτωση, αλλά δυστυχώς η ελληνική πολιτεία, δεν θα πω κοινωνία, γιατί το ένα είναι επέκταση του άλλου, δεν δέχεται τέτοιου θεσμούς όπως τους αξίζει και αρμόζει. Ποιος ξέρει για αυτόν τον αγώνα στην Ελλάδα, για πείτε μου, πέρα από εμάς που ασχολούμαστε με αυτό, έξω από το χώρο της μοτοσυκλέτας? Θα σου πω ότι οι συμμετοχές των Ελλήνων είναι ελάχιστες. Και όχι μόνο, όταν μίλησα για 300 μέρες ηλιοφάνειας, δεν μίλησα μόνο για μοτοσυκλέτα. Θα έπρεπε η Ελλάδα, πέρα από τον τουρισμό που είναι η βαριά βιομηχανία, έτσι όπως λένε, αλλά βλέπουμε τι γίνεται σε αυτό το τομέα, θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον 3 με 4 πίστες προδιαγραφών παγκοσμίου, με σκοπό να έρχονται οι εταιρείες, γιατί η πίστα, ξέρεις, μια πίστα δεν ζει από έναν αγώνα MotoGP, έναν αγώνα Formula 1, αν κάνει μια φορά το χρόνο. Είναι οι δοκιμές. Είναι οι δοκιμές, είναι οι εταιρείες που θα έρθουν να δοκιμάσουν, από ελαστικά μέχρι οχήματα, μέχρι αναρτήσεις κτλ. Τα πανεπιστήμια, παρουσιάσεις. Από εκεί ζει και έχει πόρους μια πίστα. Να πούμε ότι υπάρχει μια πίστα μηχανοκίνητου στην Ελλάδα, στις Σέρες. Υπάρχει και μια ακόμα, στα Μέγαρα. Στα Εντάξει. Μέγαρα, ναι, είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά μην την κάνουμε τώρα αυτή. Εντάξει, είναι μια υποτυπώδης πίστα. Δεν πάβει όμως να εξάγεται. Δυστυχώς, αν υπήρχε η πίστα των Σερών στην Αθήνα, θα είχαν. Καλά, θα ήμασταν πολύ τυχεροί. Δεν το συζητάμε, και πολύ άτυχοι οι Θεσσαλονίκοι. Ακριβώς. Αλλά κακά τα ψέματα. Μην συγκρίνουμε τώρα τις Σέρες με τη. Όχι, όχι, δεν μπορεί να συγκρίνουμε. Μην μπούμε σε αυτή τη σύγκριση, αλλά δεν έχει να κάνει. Από αλλού ξεκίνησε η κουβέντα. Η φιλοσοφία είναι λοιπόν σε μια τέτοια χώρα σαν την Ελλάδα, δηλαδή οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι είναι, μου επιτρέψετε τη λέξη, χαζοί, που έχουν τις πίστες, όπου εκτός από τους παγκόσμιους πρωταθλητές που βγάζουν για το μηχανοκίνητο, προωθούν τη χώρα
και υπάρχει και ένα μεγάλο έσοδος για τη χώρα πέρα από την προβολή της χώρας. Έχουν άλλου είδους κουλτούρα και συμφέροντα μέσα σε εισαγωγικά, γιατί έχουν και τη βαριά βιομηχανία, ειδικά και οι Ισπανοί, Ιταλοί, Γερμανοί, Γάλλοι, που έχουν σχέση με προϊόντα ή με τη μοτοσυκλέτα. Οπότε είναι μια κοινωνική διασταύρωση. Πέρα από αυτό, επέτρεψε μου να πω ότι έχουν αγωνιστική κουλτούρα. Βέβαια, γιατί όλα αυτά συνέβαιναν από το 1907 στο Isle of Man. Κάτι που εμάς μας λείπει. Και θα μας λείπει όσο οι αγώνες είναι κάτι που στον πολύ κόσμο η μοτοσυκλέτα είναι κάτι το παρακμιακό, το περιθωριακό. Έχει αλλάξει αυτή η αντίληψη, αλλά όχι σε ποσοστό. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση, θα έλεγα. Που να επιτρέπει. Ναι, με την κρίση πήγαμε πάλι πίσω. Σε ό,τι αφορά ασφάλεια, σε ό,τι αφορά ένδυση στο δρόμο, σε ό,τι αφορά πώς κινούνται στο δρόμο, με τι οχήματα πλέον που είναι κακοσυντηρημένα ή με οχήματα που άλλος αφήνει τα μάξ του, καταθέτει τις πινακίδες και παίρνει ένα σκουτεράκι για να πάει στη δουλειά του και βλέπεις από το πώς είναι ντυμένος και πώς οδηγάει και μετά πόσο επικίνδυνος είναι για τους υπόλοιπους. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μεγάλη κουβέντα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Όμως μου πέταξε ένα μπαλάκι σε ό,τι αφορά τους αγώνες, ό,τι αφορά την Ελλάδα και το παρόν. Και με προκαλείς μέσα σε εισαγωγικά να σου κάνω την επόμενη ερώτηση. Αφού όμως κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, θα το σφάξω και το επόμενο κομμάτι για να επανέλθουμε και θα μιλήσουμε λίγο για τους ελληνικούς αγώνες και τη δικιά σου παρουσία. Σας υποσχέθηκα ότι θα το σφάξω το κομμάτι. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας στον αέρα της μοτοσυκλέτας για να κερδίσετε δύο προσκλήσεις για την εκδήλωση 18 Δεκεμβρίου για τα 90 χρόνια του Ντουκάτι, της Ντουκάτι, του εργοστασίου, με συγχωρείτε, που κάνει και διοργανώνει το Ντουκάτι Club 1990. Συνεχίζουμε στην συνέντευξη και τη συζήτηση, πιο σωστά, με τον Βασίλη τον Ορφανό. Και η ερώτηση ουσιαστικά ήταν: Βασίλης Ορφανός και ελληνικοί αγώνες. Ελληνικό πρωτάθλημα, είτε εντούρο, είτε ράλι, είτε αγώνες δηλαδή που γίνεται με δρομοβιβλίο, όπως λέει η φίλη μου η Κυριακοπούλη πολυτιμή. Γιατί δεν σε βλέπουμε? Γιατί σε έχουμε χάσει απότομα από αυτούς τους αγωνιστικούς θεσμούς και πώς και δεν έχεις σκεφτεί να δώσεις παρόν έστω με μία-δύο συμμετοχές, έστω τιμητικά? Ποια είναι η θέση σου για όλο αυτό? Ναι, θα σας πω. Όταν με καλέσανε την πρώτη φορά μετά το 2003... και μάλιστα ο Σπύρος ο Κατσιμαλής, για να συμμετέχω σε έναν ελληνικό αγώνα ράλι, δεν είχα καμία αντίρρηση, αλλά όταν ρώτησα αν θα είναι οι ειδικές κλειστές από τροχοφόρα, γιατί ήταν η περίοδος αντίστοιχη με τώρα όπου ο κόσμος μάζευε τις ελιές από εκεί που θα παίρνω ο αγώνας, μου είπε ότι γιατί στον Ντακάρ κλείνουν τις ειδικές. Όταν μου είπε έτσι, κατάλαβα ότι είμαστε λίγο εκτός τόπου και πραγματικότητας, γιατί δεν μπορείς να σε μια ειδική κυνηγώντας τα όρια σου και πηγαίνοντας όσο πιο γρήγορα μπορείς στο άγνωστο και να έρθεις αντιμέτωπος με ένα αγροτικό μηχάνημα ή ένα τραχτέρ ή ένα φορτηγάκι που πάει να μαζέψει τις ελιές του άνθρωπος με τους βοηθούς του. Άσκησες και να έρθει αντιμέτωπος. Δηλαδή, όχι, άσκησα βέτο. Μόλις μου απάντησε έτσι, είναι θέμα ασφάλειας. Και για μένα η ασφάλεια σε τέτοιους αγώνες είναι το νούμερο ένα. Τώρα, από εκεί και πέρα, μου είχαν κάνει και κάποιες φορές τιμητικά να πάω στην απονομή. Όταν οι αγώνες ήταν κάπου κοντά, είχα πάει στην Εύβοια, στην Κίμη, έκανα την απονομή. Όταν μου ζήτησα να πάω στα Γιάννενα και είπα βεβαίως να έρθω, αλλά πρέπει να καλύψετε τα έξοδα μετακίνησης, εκεί οι οργανωτές δεν μπορούσαν να το κάνουν. Δεν ήταν, η απόσταση ήταν μεγάλη. Δεν μπορώ και εγώ να φύγω από εδώ, γιατί θέλαν και την μοτοσυκλέτα που είχα τρέξει στο Ντακάρ να μπει στο φορτηγό μου, να πάνε όλα αυτά. Πλέον η μετακίνηση έχει γίνει ακριβή. Τέλος πάντων, για να μην με ψημιρούμε, όντως γίνονται προσπάθειες, αλλά πρέπει να καταλάβουν και οι οργανωτές ότι είναι και κάποιοι άνθρωποι οι αναβάτες που παίρνουν κάποια ρίσκα έτσι κι αλλιώς για αυτό που κάνουν. Πρέπει και ο οργανωτής να βοηθάει ώστε αυτά τα ρίσκα να είναι μικρότερα. Μία σύντομη ερώτηση, άρα και σύντομη απάντηση. Εντάξει για το ράλι που υπάρχουν πιθανόν αυτοκίνητα να βγουν μέσα από χωράφια κτλ. Άμα δεν είναι κλειστή η διαδρομή, σίγουρα κάτι θα βγει. Ωραία. Πάμε στο εντούρο. Mm-hmm. Που οι διαδρομές εκεί πέρα είναι πιο ελεγχόμενες. Βεβαίως. Τουλάχιστον ειδικές δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Τώρα για τις απλές, εντάξει, οι ταχύτητες είναι χαμηλότερες κτλ. Μιλάμε για τις ειδικές πάντα. Η απλή είναι απλή. Πρέπει να κινείσαι με βάση τον GOK και όπως κινείται ο υπόλοιπος κόσμος. Εκεί πέρα έχεις σκεφτεί να τρέξεις καθόλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εντούρο? Κοίταξε να δεις, μετά από 5 εγχώριους τίτλους, 4 συνεχόμενους, μετά από ένα δύσκολο ατύχημα που είχα σε ηλικία 20 χρονών, για μένα δεν έχει κάποιο νόημα, γιατί
Όταν έτρεχα στο Πανελλήνιο που κέρδιζα, οι συμμετοχές ήταν 160, αγγίζαν τις 200 πολλές φορές, από 150 και πάνω. Στην κατηγορία μου είχε πάνω από 60 συμμετοχές. Πλέον το Πανελλήνιο έχει φτάσει να είναι 30 συμμετοχές όλες και όλες. Για μένα αυτό θα ήταν ένα πισωγύρισμα. Δεν έχω κάτι με τους ελληνικούς αγώνες. Από εδώ μεγάλος, από εδώ ανδρώθηκα. Το παρακολουθείς στο Πανελλήνιο? Όχι, το παρακολουθώ. Γιατί πιστεύεις ότι έχει φτάσει να είναι μισή συμμετοχή στην κατηγορία που έτρεχες κάποτε? Γιατί ο λόγος είναι απλός. Οι αγώνες, το μηχανοκίνητο, ο αθλητισμός είναι πολύ έξοδος. Από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια ώστε αυτό το άθλημα να έχει την αντίστοιχη προβολή. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει την αντίστοιχη προβολή και από τη στιγμή που ο κόσμος που πρέπει να έρθει στις ειδικές δεν έρχεται, οι χορηγοί δεν υπάρχουν. Από τη στιγμή που οι χορηγοί ολοένα και λιγοστεύουν, δεν έχει νόημα. Είναι γενικό το φαινόμενο στο, και στην ταχύτητα και στο εντούρο και στο motocross. Μα δεν είμαστε. Είμαστε στη... Η χώρα είναι μικρή, είμαστε 10 εκατομμύρια. Ξέρουμε ο ένας τον άλλο, γνωριζόμαστε όλοι πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό που δεν έχει αλλάξει είναι η νοοτροπία. Όσο δεν αλλάζει η νοοτροπία, δεν πρόκειται να υπάρχει καλύτερη. Και η κρίση είναι μια αφορμή ώστε να αλλάξουν παλιές νοοτροπίες, γιατί ο κόσμος προχωρά, υπάρχει εξέλιξη και πρέπει να είμαστε μέσα σε αυτή την εξέλιξη. Όσο δεν είμαστε σε αυτό, μένουμε πίσω. Δυστυχώς ο χρόνος μας περιορίζει. Δύο λόγια για τη σχολή σου, γιατί ξέρω ότι έχει σχολή οδήγησης. Ενημέρωσέ μας. Είναι η σχολή ασφαλούς οδήγησης της ΒΟΜ από το Βασίλης Ορφανός Motorsport, αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, με σκοπό να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτό που λέγεται οδηγική παιδεία και ασφάλεια στους δρόμους της Ελλάδας, που είμαστε από τις πρώτες χώρες με θανατηφόρα και με ανθρώπους που μένουν ανάπηροι από τροχαία ατυχήματα. Υπάρχει σελίδα? Βεβαίως, είναι το www.vorfanos.gr, όπου εκεί μπορεί κάποιος να δει για τη σχολή. Αποτελείται από τρία level και ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι να εξελίσσει τον αναβάτη και τον οδηγό στο να κινείται με ασφάλεια κάθε βράδυ, φεύγοντας για να πάει είτε στη διασκέδασή του, είτε στη δουλειά του, είτε κάπου που χρειάζεται τη μοτοσυκλέτα του, το βράδυ να είναι πίσω στην οικογένειά του και στο σπίτι του. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό, και εδώ να πούμε μια συμβουλή, αν μπορούμε, από αυτό το βήμα, ότι οι δρόμοι δεν είναι πίστες, πρέπει να είσαι σωστά, με τη σωστή ένδυση πάνω στη μοτοσυκλέτα, να κινείς αμυντικά και να προλαβαίνεις να φαντάζεσαι τι θα σου συμβεί στον δρόμο. Πολύ σωστές αυτές τις πληροφορίες. Τι ακούμε από το στόμα ενός πρωταθλητή και είναι πολύ σημαντικό να τις εμπεδώσουμε, γιατί θρυνούμε καθημερινά θύματα και πολύ σοβαρά τραυματίες στους ελληνικούς δρόμους χωρίς έχουμε σημαντικό λόγο. Έχουμε χάσει φίλους, συναθλητές, έχουμε χάσει κόσμο που δεν θα έπρεπε να τον έχουμε χάσει. Αν ο εξοπλισμός και το αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα με τους καθρέφτες, τα φλέα στην πινακίδα, τα φώτα χρειάζεται πάντα και είναι απολύτως απαραίτητος. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τίποτα από το σύνολο. Και πάντα το κράνος στη μοτοσυκλέτα. Κράνος και τον κώδικα. Το κεφάλι είναι κάτι, αν θέλεις ένα κάταγμα κάπου, μπορεί να φτιαχτεί. Το κεφάλι, οι κρανοκεφαλικές ακώσεις είναι κάτι που δεν αλλάζει. Βασίλη, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σε ευχαριστήσω για την απόψινή σου παρουσία στον αέρα της μοτοσυκλέτας. Μπορούμε να ξαναμιλήσουμε, να ανοίξουμε και να αναπτύξουμε πάρα πολλά θέματα πάνω στη μοτοσυκλέτα, στη γρήγορη οδήγηση στο χώμα, στην ασφάλεια με τη μοτοσυκλέτα. Πολύ σημαντικό κεφάλαιο και αυτό. Αν μου επιτρέπεις κάτι τελευταίο, αφού σας ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά για την πρόσκληση, η μοτοσυκλέτα είναι ελευθερία. Είναι τρόπος ζωής, αλλάζει την αντίληψη και ουσιαστικά, αν μπορούμε να πούμε κάτι, η μοτοσυκλέτα είναι σαν τη ζωή. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί στην επόμενη στροφή, σαν το εντούρο ή σαν το ραλί. Από εκεί και πέρα όμως, αν πέσεις, πρέπει να ξανασηκωθείς, να ανέβεις πάνω και να συνεχίσεις. Όπως και η ζωή. Και όπως έχει πει ο φίλος μου και καλός συναθλητής μου στον Ντακάρ, ο Άρη Βατάνεν, το Ντακάρ είναι σαν τη ζωή. Δεν ξέρεις τι κρύβεται πίσω από τον αμόλοφο, δεν ξέρεις τι σε περιμένει στην επόμενη στροφή. Κλείνουμε με αυτό. Ο Βασίλης Ορφανός λοιπόν ήταν μαζί μας Παρασκευή βράδυ. Ραντεβού εμείς θα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα, 10 με 11, εδώ από την ΕΡΤ Open, την ελεύθερη φωνή της κοινωνίας. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την καλή σας ακρόαση. Και να σας πω και τα δύο ονόματα των τυχερών που κερδίσαν τις δύο προσκλήσεις για την εβδομάδα, σε μία εβδομάδα γεμάτη από τώρα, 18 Δεκεμβρίου. Το πρώτο όνομα είναι Δημήτρης Ρούσης
και Σιδέρης Στεργάκης. Δημήτρης Ρούσης και Σιδέρης Στεργάκης είναι οι δύο τυχεροί φίλοι μας που θα τους δούμε στο πάρτι που γίνεται στο Ινοπείο, στο Κοροπή, για τα 90 χρόνια της Ντουκάτης. Σας ευχαριστούμε όλους που μας ακούσατε. Βαγγέλης Πίσπας στον ήχο και την κονσόλα. Να προσέχετε στους δρόμους και να φορτώνετε πάντα τον εξοπλισμό σας.